Επίσκεψη στο Δήμο Νέος του πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι στα πλαίσια της περιοδίας του στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου. Ο Υπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους εργαζόμενους στο Δήμο και να συζητήσουν, ενώ την ξενάγηση είχε αναλάβει ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης. Στη συνέχεια, οι δυο τους είχαν συνάντηση εργασίας στο γραφείο του κυρίου Μιχαηλίδη, όπου ο Δήμαρχος, αφού μίλησε στον Υπουργό για την περιοχή, εν συνεχεία του έθεσε τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής του Νέστου. Που σας καλωσορίσω φυσικά για την επίσκεψη και την τιμή που μας κάνετε να βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ότι ο Δήμος Νέστου αυτή τη στιγμή είναι ο Δήμος που. Ο τελευταίος Δήμος της Μακεδονίας. Είναι το σύνορο το φυσικό, το ποτάμι του Νέστου, το φυσικό σύνορο με την Θράκη μας. Όπου εν περιπτώσει έχουμε 684 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα οποία είναι τα 200 χιλιόμετρα από αυτά τα 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αρδευόμενες εκτάσεις. Με ένα τεράστιο έργο που έκανε τότε ο Δημάρχης σου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αρδεύοντας το 1962-63 όλη την έκταση του κάτω του Νέστου. Ένα πολύ καλό έργο. Όπου με την ροή, τη φυσική ροή, το νερό από τον ποταμό διαχέεται σχεδόν σε όλο τον ζωτικό χώρο των καλλιεργήσεων εκτάσεων του Νέστου. Ο Δήμος Νέστου είναι ο πρώτος και μοναδικός Δήμος μέχρι στιγμής που κατάφερε μετά από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό να μισθώσει βεβαιωμένο διαδρομικό πεδίο 14.000 θεμάτων. Είναι ο Δήμος που άνοιξε τον δρόμο, θα πω, στην αυτοδιοίκηση, στη γεωθερμία. Στα πλαίσια λοιπόν ενός έργου αγροτικής τηλεθέρμανσης έχουμε εντάξει το έργο με 10.600.000 ευρώ στο ΕΣΠΑ, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε ανάδοχο προσωρινό και πιστεύω σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες, ουσιαστικά τις δύο παραμέτρους οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατασκευή του, δηλαδή να δώσουμε στα πρώτα 1.000 θέματα ζεστό νερό στα πλαίσια αγροτικής τηλεθέρμανσης. Δεν θα κουράσω, αλλά θα σας πω μόνο το εξής, ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να τρέξουμε το έργο της περιφέρειας, το οποίο όπως είπα έχει δύο παράμετρους, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Η μία ήταν να έχουμε άδεια διανομής θερμικής ενέργειας. Η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας, αν και προβλεπόταν στο 31-75, η νομοθετική ρύθμιση και ο τρόπος της διαδικασία της χορήγησης αδείας έγινε μόλις το 11 μηνών. Έτσι λοιπόν εμείς ήταν από το 10 με έτοιμα, τέλει το 11 έγινε η άδεια, η ελληνική του ψηφοφόρηση το 12, τέλος πάντων για να μην καταλογώ, η πολιτεία ουσιαστικά καθυστέρησε το έργο, πήραμε την άδεια. Ο δεύτερος λοιπόν κανόνας ήταν να μας δώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού των Βρυξελών το ποσοστό ή όχι της ιδίας συμμετοχής στο έργο. Εμείς οριμάσαμε 19 ηλεκτροπαραγωγικές γεωτρήσεις αναπτυγμένες μέσα στο πεδίο, έτσι ώστε στα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να δώσουμε τη δυνατότητα σε επενδυτή να μπει στις γεωτρήσεις και εμείς να πουλήσουμε ουσιαστικά ή να δώσουμε αντισταθμιστικά την πώληση της ενέργειας. Αλλά το άλλο κομμάτι, την πρώτη απόρριψη δηλαδή, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για την αγροτική τηλεθέρμανση, γιατί θεωρούμε ότι μετά την πρώτη εφαρμογή, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα, έχουμε όμως αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον επενδυτό, τεράστια εταιρεία, η οποία θέλει εδώ να κάνει ένα έργο πρώτης πιλωτικής γεώτρησης, η οποία εάν δώσει τα αποτελέσματα που εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν στο πεδίο, να δημιουργήσει ένα τεράστιο κύκλωμα γεωτρήσεων, το οποίο θα δώσει ένα θερμικό μεγαβάτ, ένα ηλεκτρικό μεγαβάτ, λες που ήρθαν προσφυγικά και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυπολιτισμικού μονοπατιού που λειτουργήσε όλοι οι μικρασιάτες στρατιώτες με πρώτους κατοίκους υπολόγους. Τώρα καταλαβαίνω γιατί και ο Γιάννης αλλά και ο φίλος μου Μανώλης Στρατιστικάκης είναι. Να δώσω πρώτα εγώ ένα συμβολικό δώρο για το γραφείο σου Δήμαρχε. Είναι μια καρτελοθήκη την οποία θα τη δεις, είναι μοντέρνα και θα σου παρατήσει. Είναι το DVD. Ανοίξτε το. Πάρα πολύ.
Αλλιώς είναι εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Έχει το χρειάζομαι με το λόγο του. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Βγαίνει κατευθείαν στο τέλος. Αυτό ήταν το DVD με τη γιορτή της ημέρας που κάναμε για 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Κάποια βιβλία εκδόσεις του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και αυτό είναι του πατριώτησας, του Τσιρκινίδη. Έτσι. Αφορά το μακεδονικό αγώνα. Μέσα από τα γαλλικά αρχεία. Είναι μια έρευνα που έκανε και είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί. Γιατί εξιστορεί όλα τα γεγονότα όχι άμεσα από εμάς αλλά από άλλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η τρίτη είναι και πιο ουδέτερη.